καφενείου μια γωνιά με καρτερούν οι φίλοι. Έχουν στρωμένο το καρέ, φουλ και κομπλέ στο σεπαρέ και λάμπα με φυτίλι. Το βρήκι βάλε στη φωτιά, φτιάξε μου ένα σκέτο. Κι αν έχεις κάτι να μου πεις για το παιχνίδι της ζωής, όταν ρε φάρω πες το. Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Το Καφενείο». Το Καφενείο σήμερα επισκέπτεται την Αραβισσό, Αραβισσό Πέλας, στο καφενείο της κυρίας Κούλας, εδώ που μαζί με τους φίλους όπου σήμερα παρευρίσκονται, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Μια συζήτηση που θα θυμηθούμε λίγο και παλιά πράγματα από το χωριό, αλλά και θα περάσουμε σε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν μαζί με τη Χρυσούλα Τσακαλοπούλου. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαστε χαρούμενοι έτσι που έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε να επισκεφτόμαστε κάθε φορά διαφορετικά μέρη, να βλέπουμε και να συναντάμε από κοντά τον κόσμο και να συζητάμε μαζί τους για τα προβλήματα γενικότερα που έχει το κάθε χωριό, αλλά και παράλληλα να δεικνύουμε αυτά τα οποία θέλουν να μας παρουσιάσουν. Να περάσουμε λοιπόν να μάθουμε μερικά πράγματα καταρχήν για την Αραβισσό. Νομίζω ότι ο φίλος μπορεί να μας πει, ο φίλος ο Χρήστος, πέστε το όνομα, ιδιότητα κτλ. Σας καλωσορίζουμε και εμείς στο χωριό μας. Λίγο μακριά θα είναι το μικρόφωνο. Εκεί. Την Αραβισσό, την όμορφη Αραβισσό των Γιαννιτσών, ένα προσφυγικό χωριό από την Καπαδοκία. Εδώ είναι το χωριό το οποίο στέλνουμε νερό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι το χωριό που έχει ξεδιψάσει πραγματικά τη Θεσσαλονίκη. Με ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, φυσικό τοπίο, με τα νερά της και τα πλατάνια της. Θα πρέπει οι πάντες να επισκεφθούν το χωριό μας για να δουν τις ομορφιές τους. Εκεί θα είναι το μικρόφωνο. Okay. Λοιπόν, δεν ακούγεστε, ακούγεται μόνο αυτός που μιλάει στο μικρόφωνο. Θα ήθελα να κάνω μια διαδρομή. Ποια είναι η Αραβισσός? Η Αραβισσός είναι ένα προσφυγικό χωριό, το οποίο ήρθαν οι κάτοικοι τους πρόσφυγες το 1924 από την Καπαδοκία, όπου υπάρχει και το σημερινό χωριό εκεί, και μάλιστα το έχουμε επισκεφθεί και έχουμε κάνει λειτουργία το 2011 με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Εκκλησία τον Άγιο Δημήτρη. Η διαδρομή είναι γνωστή για όλους τους προσφύγους λίγο πολύ. Τα πράγματά τους επάνω σε κάρα, στις πλάτες τους, οι γέροι, τα μικρά παιδιά, και μετέπειτα στο λιμάνι της Μερσίνας, όπου από εκεί ήρθε το βαπόρι ο Άγιος Γεώργιος και τους πήγε στον Πειραιά. Πόσα άτομα πρώτο ήρθαν στο χωριό? Λοιπόν, αρχικά οι κάτοικοι, το χωριό η Αραβισσός είναι αρκετά μεγάλο. Είχε 650 οικογένειες αραβισσιώτες, οι οποίοι ήρθαν στο Πειραιά και σκορπιστήκανε. Δεν ήρθαν όλοι όμως στην Αραβισσό. Αρχικά ήρθαν και λόγω του ότι υπήρχαν οι λίμνες. Εδώ πόσες οικογένειες ήρθαν, ξέρουμε αρχικά περίπου? Αρχικά ήρθαν 650 οικογένειες. Εδώ, στην Αραβισσό. 600 με 650 και οικογένειες. Και φύγανε μετά από εδώ. Λόγω του κλίματος. Λόγω του ότι υπήρχε ένα ουβάλτος, ανεξέλεκτα τα νερά των πηγών της Αραβισσού, του Εδεσαίου και όλα τα ποτάμια χυνόντουσαν ανεξέλεκτα μέσα στην παλιά λίμνη των Γεννητσών, που αποστραγίστηκε μετέπειτα με έργα με τον Βενιζέλο το 1936. Υπήρχε πάρα πολύ ελονοσία. Δεν μπορούσαν. Όχι, σε παρακαλώ. Θα πάρεις το μικρόφωνο. Ο κόσμος. Σε παρακαλώ. Ο κόσμος λόγω του κλίματος και λόγω της αρρώστιας που επικρατούσε από τα κουνούπια, η ελονοσία, δεν μπορούσαν να μείνουν πάρα πολύ εδώ. Πεθαίνανε, όπως μου λένε από ιστορίες των παππούδων, καθημερινά 5 και 6 άτομα. Αναγκάστηκαν να φύγουν πολλές οικογένειες. Και μείνανε στο τέλος γύρω στις 50 οικογένειες στην Αραβισσό. Φύγανε στην Έδεσα, στις Σέρες, την Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε εδώ 50 οικογένειες. Ναι, η άλλη σύνθεση εδώ του πληθυσμού από τι αποτελείται?
Η Αραβισσός αποτελείται, όπως σας είπα, από το μεγαλύτερο μέρος, το 70% από προσφυγικό πληθυσμό. Ωραία. Αποτελείται. Έχουμε όμως και βλάχους, έτσι, από τα μεγάλα λιβάδια. Θα σας αναφέρω τώρα. Έχουμε το, από το άλλο το χωριό της Καπαδοκίας, από το Νεχίλι, αλλιώς σημερινή ονομασία Τίκελτας, ένα εξίσου μεγάλο μέρος στο χωριό. Επίσης έχουμε τους στρακιώτες, οι οποίοι είναι, αποτελούν γύρω στο 35% του χωριού. Και έχουμε και ένα μικρό μέρος, γύρω στις 40 οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι είναι βλάχοι και έχουν έρθει από το Γράμμο, από την Ήπειρο. Αυτοί ήταν νομάδες, με την έννοια ότι το καλοκαίρι πηγαίνανε στα μεγάλα λιβάδια και το χειμώνα ξεχειμωνιάζανε με τα ζώα τους στην Αραβισσό, λόγω του ότι υπήρχαν και οι πηγές και είχαν και τα παραπήγματά τους στην Αραβισσό και ξεχειμωνιάζανε. Μάλιστα, ωραία. Με λίγα λόγια για την Αραβισσό. Ωραία. Εδώ δίπλα μας τώρα έχουμε και δύο κυρίους οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία και μπορούν να μας πούνε κάποια πράγματα από την εμπειρία τους. Βεβαίως. Έτσι. Να δώσουμε το λόγο πρώτα σε ποιον. Στον κύριο. Θα μετακινηθώ, θα πάω από εκεί, σε αυτή την περίπτωση. Με συγχωρείτε λιγάκι. Γεια σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας πείτε το όνομά σας. Πώς ονομάζεστε? Λέγομαι Σιμεωνίδη Σιμεών, του Μελετίου και της Ευαγγελίας. Κύριε Σιμεωνίδη, το πότε είστε γεννηθείς? Είμαι γεννημένος το 1928, 28 Δεκεμβρίου. Είστε ο πιο παλιός εδώ στο χώρο, στο καφενείο? Όχι, στο καφενείο αυτή τη στιγμή είμαι ο πιο παλιός. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα, έτσι, από αυτά που γνωρίζετε τουλάχιστον? Ρωτήστε μου και τι θέλετε να σας πω. Εσείς εδώ γεννηθήκατε, εγώ έτσι, εδώ γεννήθηκα το, αλλά έχετε ακούσει ιστορία από τους παλιότερους. Από παππού, από μπαμπά. Η επιλογή εδώ της τοποθεσίας από τους παλιότερους, πώς έγινε? Τους φέρανε, επέλεξαν το μέρος, πώς? Η επιλογή του Τικιλτάς που λένε, ήταν γεωργικό χωριό. Ασχολούνταν με γεωργία και είχαν νερά εκεί στο Τικιλτάς, όπως αυτό εδώ, σε μικρότερη ποσότητα. Και μόλις ήρθαν οι γεωργοί και είδανε το όμπαρ αυτό. Το όμπαρ που σημαίνει τι? Όμπαρ λέγανε 10 μπάρες. 10 μπάρες νερό, έτσι. Ναι, ναι. Έβγαιναν από πολλές μπάρες φέρετε και λέγανε όμπαρ. Οπότε όμπαρ. Βρήκαν το νερό εδώ, βρήκαν και λέει εδώ βρήκαμε το μέρος εδώ, μας. Φύγαν όλοι αυτοί που ασχολούνταν με γεωργία και οι κτηνοτρόφοι είδανε το βουνό με τα πουρνάρια, ξέρω εγώ, και έτσι ήρθαν εδώ. Συνήθως επέλεγαν μέρη τα οποία έμοιαζαν με την πατρίδα. Έμοιαζαν με την πατρίδα και ανάλογα ο κάθε ένας με την εργασία που έκανε, τους βόλευε το μέρος φαίνεται και ήρθαν εδώ. Εσάς ο πατέρας σας είχε έρθει από εκεί και η μητέρα σας? Εμένα ο πατέρας μου ήρθε από εκεί, ο οποίος ήταν ασβεστάς. Ο πατέρας ήταν ασβεστάς. Και πώς λεγόταν στο επίθετο? Στο επίθετο λέγονταν Κιόργιαβούρογλου. Τι σημαίνει? Στραβούρουμιού γιος. Μάλιστα. Δεν είχε σχέση με τον ασβέστη δηλαδή το επίθετο? Όχι, δεν είχε καμία σχέση. Γιατί συνήθως το επάγγελμα με το επίθετο έδαινε. Αυτό φαίνεται κάπως του παππού μου, ο παππούς μήπως κοίταζε λοξά ή είχε κάποιο σημάδι, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Και ήταν παρατσούκο. Άλλα χαρακτηριστικά επίθετα μπορείτε να μας πείτε? Επίθετα τα οποία συνδεόντουσαν με το επάγγελμα που κάνανε άτομα, οι οικογένειες που είχαν έρθει τότε? Σχεδόν οι περισσότεροι που ήρθαν από εκεί, οι ενεχιλίδες αυτοί του Τικιλτάς, όλα παρατσούκλια ήταν. Δεν είχε κανένα και οι περισσότεροι τα αλλάξανε. Πάρα πολύ. Δεν ακούγεσαι. Τα αλλάξανε. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμεών. Θα περάσουμε στον κύριο εδώ. Θα έρθω από κάτω για να είμαστε έτσι πιο κοντά. Πείτε μας λιγάκι το όνομά σας. Τροχίδης Γιώργιος του Διαμαντή. Κύριε Τροχίδη. Από τη Νέα Αραβισσό. Εσείς το πότε είστε γεννηθείς? Το 1931, αλλά είμαι γραμμένος το 32. Αυτό γιατί έγινε? Το μικρόφωνο όμως, το μικρόφωνο. Όταν μπει ο μπάς μου στο γραμματέα, είχαμε το ένα γραμματέα, προσωρινό γραμματέα. Και τον είπε τον μπά. Κύριε Τροχίδη, εδώ πέρα. Εντάξει. Θα το δηλώσω. Δεν το δήλωσε. Και μετά από 6 μήνες. Ξέχασε να το δηλώσει. Τον απειλεί και λέει: θα πας φυλακή, Διαμαντή. Γιατί θα πάω φυλακή? Γιατί δεν το δήλωνε, γιατί αδιαφορούσε. Κρύβεις το γιο σου, κρύβεις το γιο σου να μην πάει στρατιώτης. Α, ναι. Γιατί συνήθως τις ναι. κοπέλες δεν τις δήλωναν για ήταν να φαίνονται πιο μικρές. Ήταν όμως διορισμένος προσωρινός γραμματέας. Μάλιστα. Ναι. Και μετά από αυτό το συμβούλιο, το λαοπρόβλητο του 1932 ψηφίζουν γραμματέα
τον οποίο απειλούσαν οι αντίπαλοι και έφευγε από το γραφείο. Αντίπαλοι πολιτικά. Πολιτικά. Μα τα είχαμε, τότε ήταν οξυμένα τα πράγματα. Η μειοψηφία. Η μειοψηφία. Νόμιμα. Εσείς εδώ με τι ασχολείστε, τα αγροτικά ασχολείστε, με την αγροτιά ασχολείστε. Τώρα θα σας πω. Ο μπαμπάς μου ήταν ράφης. Ναι. Και συνέχισα κι εγώ. Μάλιστα. Οπότε κάνατε το επάγγελμα του ράφτη εδώ στο χωριό. Βεβαίως. Και πήρατε σύνταξη από τον ΟΓΑ ή από και το ΤΕΒΕ. Τώρα είμαι Γιώργος. Από τον ΟΓΑ πήρα. Από τον έχασα ΟΓΑ. Το ΤΕΒΕ 10,5 χρόνια. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ήταν ράφτης εδώ. Εγώ. 42. Αυτό το επάγγελμα έσβησε όμως, έτσι. Έσβησε, παλιότερα ναι. Ναι, όλοι ράβανε, δείχαμε, μπαλώνανε τα παντελόνια. Βεβαίως, αυτό κατευθυνθήκαμε. Εν συνεχεία όμως τέρμα τα μπαλώματα, ναι, ναι, και όλοι αγόραζαν, ναι, τα έτοιμα, τα οποία, ναι, ήταν λίγο πιο φθηνά. Ναι, ναι. Θα σας πω μονάχα ένα νούμερο, το ραφτάνο στα Γενιτσά. 105 ραφτάδες ήταν στα Γενιτσά και δουλεύαν από 3 παιδιά το λιγότερο. Μάλιστα. 500 παιδιά. Ωραία. Να πάμε λίγο στον, ναι, ιερέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε λίγο στον ιερέα. Ήθελα να δείξω. Τι θέλετε. Κάτσε. Ναι, ένα, ναι, λάθος του. Εδώ, Χρήστου, εδώ. Το, ναι. Η Αραβισσός δεν ήταν αναμειγμένη με Τούρκους. Τους χώριζε ένα ποτάμι το οποίο λέγανε Κζίλ Ριμάκ. Απ' τη μια περιά ήταν οι Τούρκοι και απ' την άλλη ήταν οι Έλληνες. Καθαροί. Αυτό όλοι. Στην πατρίδα, έτσι. Ναι, στην πατρίδα. Στην πατρίδα. Και όταν ξεκίνησα. Αυτό και γιατί έγινε, γιατί δεν το θέλαν οι Έλληνες ή δεν το θέλαν όχι, οι Τούρκοι. Όχι, έτσι ήταν. Έτσι, έτσι βρέθηκε. Έτσι βρεθήκανε. Του χωρίζε το ποτάμι. Ποτάμι. Και όταν ήρθαν εδώ, κάνανε επιλογή την Αραβισσό και αυτό το μέρος, εδώ ήταν η ζούγκλα. Επειδή θέλαν να γίνουν λουλουδοκόμοι. Γιατί. Και δεν παίρνανε χωράφια πολλά. Γιατί και με τα λουλούδια τι σχέση είχαν. Είχαν σχέση από την πατρίδα. Και πήραν από 2,5 στρέμματα εδώ κοντά. Τα οποία είχαν νερό. Νερό. Γι' αυτό δεν θέλανε να πάρουν χωράφια. Δεν ήταν γεωργοί. Δεν ξέρανε από γεωργία. Μάλιστα. Δεν ήταν γεωργοί κυρίως, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν, σας είπα, το μισό χωριό, οι 300 οικογένειες ήταν γεωργοί επαγγελματίες. Κατάλαβα. Στην έμποροι ουσιαστικά. Όχι, τεχνίτες. Τεχνίτες. Μάλιστα, ωραία. Οπότε κάποιοι συνέχισαν όπως εσείς, ήσασταν ράφτης, ο μπαμπάς ράφτης και εσείς. Ήρθαν εδώ και επιλέξαν το μέρος αυτό γιατί ήταν αψηλό. Ενώ τους βόλευε να κάνουν χωριό εδώ μέσα στα νερά, κάτω από τα νερά. Για να έχουν ωραία. Όλη νερά. Ωραία. Ναι. Να περάσουμε. Ωραία. Νομίζω ότι τα είπατε αρκετά. Πολύ. Να περάσουμε στον ιερέα. Παίρνω από δίπλα του αν θέλει. Ναι, ναι. Τον οποίο ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ. Πάτε, θα καθίσω εδώ κοντά σας. Σας δίνω το λόγο. Θα θέλαμε να μας πείτε, Πάτερ, σχετικά με το ποίμνιό σας εδώ. Ο κόσμος εκκλησιάζεται στον βαθμό που ήταν και παλιότερα. Βέβαια, η οικονομική κατάσταση την οποία όλοι βιώνουμε έχει άμεσες συνέπειες και στην εκκλησία της, το ρόλο της, τις υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία. Θέλαμε να μάθουμε γύρω από αυτά τα πράγματα και βεβαίως και για το ναό. Πού είναι αφιερωμένος, πότε γίνεται η πανήγυρη, τι εκδηλώσεις γίνονται. 2-3 λόγια να μας ενημερώσετε. Ο ναός λέγεται Μεταμορφώσεις του Σωτήρος. Γιορτάζει στις 6 Αυγούστου. Ο σημερινός είναι στις 5 Αυγούστου και την άλλη μέρα θεία λειτουργία. Όρθος και θεία λειτουργία στις 6 Αυγούστου. Ο κόσμος τώρα, όπως είπε ο Κύριος, εκκλησιάζει σε σχέση λίγο με τα άλλα χωριά. Παρακαλώ. Εκκλησιάζονται πιο πολύ εδώ. Λίγο πέρα. Ησυχία. Σε σχέση με τα άλλα χωριά, πιο πολύ εκκλησιάζει. Τώρα άρχισαν έτσι και νέοι έρχονται στην εκκλησία, ενώ παλιότερα δεν ερχόντουσαν. Τώρα σιγά σιγά αυτό που, για πού οφείλεται κατά την άποψή σας, Πάτερ? Ο κόσμος άρχισε να γυρίζει προς την πίστη. Έτσι, τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν και η εκκλησία έτσι βοηθάει με μυστικό τρόπο. Έτσι, ό,τι γίνεται μυστικά δεν το διαδίδουμε, γιατί αυτά δεν λέγονται. Εννοείται ως προς τη συνεισφορά ενδεχομένως σε κάποιες οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά ή κάποιες άλλες φύσεως. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι έρχονται, με δίνουν, εμπιστεύονται σε μένα, δίνουν ή τρόφιμα ή χρήματα και λένε Πάτερ, ενός δώσ' τα που νομίζεις εσύ. Φυσικά αυτά είπαμε δεν τα λέμε γιατί δεν λέγονται ότι κάνουμε. Και ο κόσμος έτσι βοηθάει. Πράγματι και το χωριό εδώ και δωρεές βοηθάει στην εκκλησία. Επειδή εγώ δεν είμαι από εδώ, είμαι από άλλο χωριό. Το διπλανό χωριό. Ναι, το διπλανό χωριό, το Παλέφητο.
Αλλά ο κόσμος έτσι, όπως σας είπα, έτσι είμαι ευχαριστημένος. Βοηθάει και συνήθως. Πάτερ, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας και γενικότερα του κάθε ιερέα που αντιπροσωπεύει το χωριό όπου βρίσκεται? Ναι, είναι δύσκολος ο ρόλος του ιερέα. Πράγματι είναι δύσκολος, γιατί έχει αντιμετωπίσει πολλά πράγματα. Έχει και στις χαρές του κόσμου και στις λύπες. Πρέπει εκεί πέρα έτσι να προσέξει. Να είναι ένα στήριγμα ενδεχομένως τις περισσότερες φορές. Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να είναι ένα στήριγμα, να ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί. Όλα αυτά έχουν δυσκολία. Πάτερ, το γεγονός ότι τα έσοδα της Εκκλησίας είναι από το κεράκι το οποίο άναβαν οι πιστοί κτλ. Αυτό όμως φαντάζομαι ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα της Εκκλησίας, γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Από την άλλη όμως, οι ανάγκες της κοινωνίας στις οποίες εσείς ανταπεξέρχεστε είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή έχουμε μείωση των εσόδων και αύξηση των υποχρεώσεων. Εκεί τι κάνει η Εκκλησία, πώς τα βγάζει πέρα? Έτσι, πράγματι τα έσοδα της Εκκλησίας έχουν πέσει αρκετά, δεν είναι όπως παλιά. Ο κόσμος έχει την ευχέρεια, όπως είπε, να ανάβει ο νέος κοσμάς, έτσι να ανάβει καιρή, να ρίχνει και περισσότερα χρήματα από ό,τι είναι. Τώρα όμως οι άνθρωποι ζορίζονται, γιατί οικονομικά είναι δύσκολα. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι, όπως είπα και πιο μπροστά, ότι έχουν την ευχέρεια και αυτοί βοηθάνε. Έτσι, βοηθάνε και μέσω του ιερέα, μέσω της Εκκλησίας, βοηθάνε οι άνθρωποι. Πάτερ, θεωρείτε ότι γενικότερα οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο ταπεινοί, έτσι, με την κατάσταση που επικρατεί πλέον στη χώρα μας? Ναι, οι άνθρωποι πράγματι έχουν γίνει πιο ταπεινοί. Έτσι, τώρα έτσι είναι και οι εκλογές, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί και αυτό έτσι έχουν γυρίσει προς την Εκκλησία. Προς το Θεό, στο που μου έχει εμάς, προς το Θεό. Σεβασμιότατε, ήθελα να ρωτήσω για το Σεβασμιότατο. Αν επισκέπτεται συχνά εδώ την ενορία σας, ξέρω ότι είναι πολύ δραστήριος ο Σεβασμιότατος ο Ιηλ. Αν θέλετε δύο λόγια. Ναι, εγώ είμαι και χειροτονία του Σεβασμιότατου. Ο Σεβασμιότατος με χειροτόνησε ο Ιηλ πριν 7 χρόνια. Έρχεται στο πανηγύρι. Και είστε 7 χρόνια εδώ, έτσι? Ναι, 7, από εδώ ξεκίνησα, εδώ είμαι 7 χρόνια. Εμένα με χειροτόνησε ο Ιηλ, έρχεται στο πανηγύρι. Και είναι ακούραστος. Ναι, ναι, έτσι είναι πολύ καλό. Στο πανηγύρι έρχεται. Έχουμε καλές σχέσεις. Ό,τι πρόβλημα έχω, ή προσωπικό ή της Εκκλησίας, πηγαίνω έτσι ελεύθερα και με βοηθάει. Και έρχεται στο πανηγύρι, αλλά όχι κάθε χρόνο. Χρόνο παρά χρόνο, γιατί είναι έχει και άλλα πανηγύρια. Είναι άλλα 5 μάλιστα πανηγύρια μεταμορφώσεις στην Ευρώπη. Πάτερ, οι γάμοι και βαφτίσια και μυστήρια γίνονται έτσι στον ίδιο βαθμό που γινόντουσαν και παλιότερα? Όχι, υπάρχει, όχι. Υπάρχει μείωση τουλάχιστον στους γάμους των νέων? Ναι, υπάρχει μείωση, δεν είναι όπως παλιά. Οι άνθρωποι τώρα πολύ δυστυχώς κάνουν πολιτικό γάμο. Μετά όμως κάνουν και θρησκευτικό μετά από λίγο καιρό. Αλλά έχει μειωθεί πράγματι. Και οι νέοι λίγο ζορίζονται να πάνε, ναι, σε γάμο, γιατί έτσι τα οικονομικά λίγο τους έχουν στριμώξει. Έχουν μειωθεί πράγματι. Μάλιστα. Και βαφτίζεις και γάμο. Ναι. Πάτερ, εγώ θα ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Γενικότερη Εκκλησία έχει προσαρμοστεί με τους καιρούς, με βάση τους καιρούς τους οποίους βιώνουμε τώρα? Ναι, η Εκκλησία, όπως μας έλεγαν και στη σχολή, λέει ελίσσεται και εξελίσσεται. Έτσι δεν γίνεται μοντέρνα. Σύμφωνα με τους καιρούς, προσπαθεί να μπει στα προβλήματα του ανθρώπου για να τα λύσει. Έτσι. Δεν κάνει μοντερνισμούς, έτσι. Μένει σε αυτά στην παράδοση, αλλά ελίσσεται και εξελίσσεται ώστε να μπορούν τους ανθρώπους να τους βοηθάει να πηγαίνει έτσι μαζί με τους ανθρώπους. Χρήσα να περάσουμε και στον πρόεδρο του τοπικού. Πάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει 2-3 λόγια. Θα έρθεις από εδώ, Χρήστα, από εδώ θα έρθεις. Και θα ανοίξει λίγο ο πρόεδρος για να είμαστε και στην κάμερα. Ναι. Εντάξει. Ανοίξτε λίγο για να φαίνεται. Να μας πει 2-3 λόγια καταρχήν για την κοινότητα, από πότε έγινε, πέρασε μετά σε Δήμο Κύρου, έτσι. Σήμερα είναι Δήμος Πέλλας, είναι Δημοτική Ενότητα Κύρου και Δήμος Πέλλας. Να μας πείτε λίγο το όνομά σας. Κόντος Χαράλαμπος λέγομαι, αγρότης στο επάγγελμα, πρόεδρος του Επικοινωνίου Αραβισσού. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Λοιπόν, η νεότερη ιστορία του χωριού ξεκινάει από το 1926. Της αυτοδιοίκησης, θέλω να πω. Της αυτοδιοίκησης. Καλλικρατικά. Ήσασταν κοινότητα από το 1926, έτσι. Μετά περάσατε μετά στο Δήμο Κύρου με τον Καποδίστρια και έπειτα καλλικρατικά και στο τώρα Δήμο Πέλλας, είστε στο Δήμο Πέλλας. Αυτές οι αλλαγές τελικά ήταν θετικές, είχαν και θετικά και αρνητικά? Τι πιστεύετε εσείς? Υπήρχε μια σύγχυση μεγάλη.
για να λέμε, δεν θα κάνουμε λαϊκισμό, αλλά ο κόσμος είναι δεμένος με αυτό που υπάρχει δίπλα του. Δηλαδή δεν την κοινότητα. Να το δεχτεί ο κόσμος, την κοινότητα την είχε κοντά του και μπράβο, φαντάζομαι ήταν κόσμος πιο. Είχε την εντύπωση άνετος. Ότι έμεινε ξεκρέμαστος με αυτόν τον τρόπο. Ότι θα είχαν την τοπική αυτοδυναμία. Εξουσία, που είχε, ναι. Την αυτοδιαχείριση λοιπόν, που είχε. Αλλά αυτό ξεπεράστηκε σιγά σιγά και φαντάζομαι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμη, θα γίνονται ακόμη καλύτερα. Ένας λόγος που έγινε ο μεγάλος Δήμος είναι για να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Πιστεύετε ότι αυτό έγινε? Αντιμετωπίζει σίγουρα μεγάλα προβλήματα. Δεν όχι, ξέρω για να μπορεί να αντιμετωπίσει πιο εύκολα τα μεγάλα προβλήματα. Νομίζω έτσι, ένας μεγάλος Δήμος πιο εύκολα τα αντιμετωπίζει. Νομίζω είναι πιο δύσκολο και φταίει η συγκυρία αυτή της κρίσης. Της κρίσης. Έτυχε ναι, και η κρίση, βέβαια. Έχουν κοπεί όλα τα κονδύλια αυτά τα μεγάλα. Πλέον δεν έρχεται χρήμα από την κεντρική διοίκηση για να μπορέσουν να λύσουν οι δήμαρχοι τα προβλήματα και των μικρών κοινωνιών όπως είναι η Σαραβισσού και άλλα χωριά. Αν σας ρωτούσαμε τα μεγάλα προβλήματα του χωριού, ποια είναι σήμερα, ποια θα μας λέγατε? Εγώ έχω εστιάσει δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι η ίδρυυση. Είναι ένα χωριό που υδροδοτεί όλη την περιοχή και τη και Θεσσαλονίκη. Έχει πρόβλημα με την ίδρυυση. Έχουμε πρόβλημα με την ίδρυυση. Μάλιστα. Η Αραβισσός λοιπόν από το χωριό που πίνει νερό η Θεσσαλονίκη κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ακριβώς. Έτσι, το καλό, το καθαρό το νερό τη Αραβισσού. Έχει ίδια τη πρόβλημα έχει το πρόβλημα. Νερό. Γιατί λίγο είναι να θέμα δικτύου. Ναι. Πού ακριβώς έγκυται, πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στο παλιό δίκτυο. Είναι πολύ πολύ απαρχαιωμένο. Δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Μάλιστα, πίνουμε από αμίαντο νερό. Ο σωλήνας είναι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται καινούργιες εγκαταστάσεις, ότι είναι απαραίτητες. Εγκαταστάσεις, καινούργιο δίκτυο εξ ολοκλήρου από την αρχή. Δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή κάτι σχεδιασμένο για να γίνουν αυτές οι μετατροπές, οι αλλαγές? Ναι, από το Δήμο, κάτι κάποια μελέτη. Σε μια μελέτη, αλλά έχει μείνει σε μελέτη ακόμη. Διότι είναι μεγάλο το κόστος. Και ένα δεύτερο. Πάντως, εδώ για να είμαστε δίκαιοι, θα έπρεπε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος παίρνει το νεράκι εδώ, μπράβο, να, βάλει να βάλει το χέρι στην τσέπη, έτσι, εκεί και να χρηματοδοτήσει να αυτό το έργο. Ο κύριος Μπουτάρης και οι συνεργάτες του, οι οποίοι κάποιοι μας βλέπουν σίγουρα, θα πρέπει αυτή την υποχρέωση να την αναλάβουν. Όχι μόνο να παίρνουμε το φυσικό πλούτο, το νερό από μια περιοχή, αλλά να δίνουμε και κάποια θετικά, κάποια ανταποδοτικά σε αυτή την περιοχή. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το δεύτερο που έχει σχέση με το πρώτο φυσικά πρόβλημα είναι η αποχέτευση. Είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό, είναι κεφαλοχώρι. Δεν έχει αποχέτευση. Βόθροι υπάρχουν, τι υπάρχουν. Μάλιστα. Οπότε και κόστος υπάρχει και μόλις του περιβάλλοντος και το πάρα πολλά. Το πλάνο ήταν να γίνει, να γίνει αποχέτευση. Σας παρακαλώ. Να γίνει αποχέτευση και ταυτόχρονα να γίνει και η ίδρυυση. Δεν μπορεί να γίνει η ίδρυυση και έπειτα να ξανασκαθεί το χωριό και να γίνει. Τι ενέργειες έχουν γίνει όμως ως προς αυτό και πόσο καιρό πριν, δηλαδή πόσο καιρό διεκδικείται? Τον τελευταίο χρόνο που είμαι, ας πούμε, σαν πρόεδρος στο χωριό, έχουμε επικοινωνήσει με την ΕΙΑΘ. Έχετε πάρει κάποια επίσημη απάντηση? Όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους, είναι όλα πολύ ρόδινα. Ακούγονται έτσι όπως μας τα περιγράφουν. Και όταν φεύγουμε από εκεί, έχουμε την εντύπωση ότι όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Αλλά εκεί σταματάει. Ο Δήμος από την πλευρά του και εκείνος μαζί μας, συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους, αλλά προσπαθούμε και από κάποια δικά μας ποδήλα, ίσως μέσω ΕΣΠΑ, να κάνουμε μάλιστα κάτι. Ωραία. Τώρα, άλλοι φορείς εδώ ποιοι είναι? Είναι ο Αθλητικός Σύλλογος. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Σαραβισσού. Υπάρχει κάποιος? Αυτή τη στιγμή στο καφενείο υπάρχει κάποιος αντιπρόσωπος? Εσείς συμμετέχετε, σε ποιους φορείς συμμετέχετε? Ναι. Εγώ είμαι χορευτής στο παραδοσιακό τμήμα, πολλά χρόνια από παιδί. Πόσα δραστήριο χρόνια είναι ο σύλλογος εδώ? Τουλάχιστον 23 χρόνια το θυμάμαι εγώ. Με, αλλά τι τμήματα, με τι τμήματα? Έχουμε 6 τμήματα, τα οποία αριθμούν 240 παιδιά. 6 χορευτικά τμήματα. 6 διαφορετικά τμήματα. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει δηλαδή το χορευτικό τμήμα, ναι, έτσι, με διάφορους χορούς, εκμάθησης κτλ. Παραδοσιακά. Άλλο τι, θεατρική ομάδα, τι άλλο υπάρχει? Τμήμα ζωγραφικής. Τμήμα ζωγραφικής. Ένα τμήμα το οποίο μαθαίνουν τα παιδιά κάποια πιο μοντέρνα λαϊκά. Ναι. Με αιμοδοσία, ναι, με τέτοια έχει σχέση? Έχουμε αιμοδοτικό σύλλογο, έχουμε και αιμοδοτικό σύλλογο. Άλλο σύλλογο είναι? Άλλο σύλλογο, ναι. Δεν θα μπορούσε ο ίδιος να είναι ένας σύλλογος να έχει τμήμα αιμοδοσίας? Είναι... Έτσι επέλεξε το χωριό. Έτσι επέλεξε το χωριό και στην συνεργασία με τον πολιτιστικό. Δεν είναι έτσι? Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν ήθη και έθιμα τα οποία αναδεικνύει ο σύλλογός σας?
Κάποια χαρακτηριστικά μας. Ήθη και έθιμα του χωριού. Κάποια χαρακτηριστικά ήθη και έθιμα. Έχουμε ήθη και έθιμα. Ίσως τα πανηγύρια μας πιο πολύ. Ένα το οποίο κάνουμε και το Προφήτη Ηλία. Το πρώτο που γίνεται εδώ στο κεντρικό του χωριού που μαζεύεται ο κόσμος, σε πάση περιπτώσει, και παρουσιάζει χορευτικά το χωριό. Και το μεγάλο πανηγύρι που γίνεται στις 5 και 6 Αυγούστου, καμιά φορά και 7 γίνεται τρίμερο, το οποίο καλούμε και συγκροτήματα και από το εξωτερικό πολλές φορές. Μάλιστα, ωραία. Και από τα γύρω τα όμορφα χωριά. Να δούμε λίγο και τι γίνεται εδώ με το ποδόσφαιρο. Επομένως πρέπει να περάσω... Να περάσουμε εδώ σε έναν παλιό πρόεδρο, έτσι, σήμερα δεν είναι, αλλά έχει περάσει, οπότε ξέρει. Όχι, μπορεί και εκεί, δεν χρειάζεται, και εκεί μπορούσαμε. Θα με βόλευε πιο πολύ εκεί, δεν πειράζει. Καθίστε εδώ. Εσείς δεν είστε το... πώς λέγεστε καταρχήν? Ιγνατιάδης Ιωάννης λέγομαι. Δεν είμαι τώρα, ήμουν τα προηγούμενα 3 χρόνια, βέβαια είμαι κοντά στην ομάδα. Πώς λέγεται η ομάδα? Πάω Καραβισού, λέει. Πάω, κοχ, πάω. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, επειδή εδώ είστε, ας πούμε, καπαδόκες, έτσι, είστε βλάχοι και είναι τρεις κατηγορίες ουσιαστικά, ναι, και αθρακιώτες. Γιατί δεν κάνετε τρεις ομάδες εδώ να παίζουν μεταξύ τους? Έμπαινε τέτοιο ζήτημα παλιά? Δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ είμαι εδώ τα τελευταία 18-19 χρόνια. Ναι. Δεν είναι η καταγωγή μου από εδώ πέρα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το χωριό διατηρεί τον αθλητικό σύλλογο πολύ ζωντανό. Συμμετέχουν δηλαδή. Συμμετέχει το χωριό. Έρχονται. Είναι παράδοση μετά την Κυριακή, μετά την Εκκλησία, να πάει ο κόσμος να δει το ποδόσφαιρο. Τι κατηγορία είναι η ομάδα? Τώρα συμμετέχει στην Α τοπική κατηγορία. Έχει και το καμάρι του χωριού, για μένα είναι οι ακαδημίες οι οποίες υπάρχουν τα τελευταία 10 χρόνια. Με γύρω στα 40 παιδάκια ηλικίας από 5 έως 12-13 χρονών, έτσι, που ουσιαστικά αυτή θα είναι που θα συνεχίσουμε. Έχετε ξένους παίκτες ή έχετε από εδώ? Γιατί είναι μεγάλο χωριό, είναι 1300 κάτοικοι περίπου, 1400. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά από εδώ και αυτό συμβαίνει λόγω των σπουδών. Ενώ βγαίνουν πολλά παιδιά από το φυτόριο, κάποια παιδιά... Μετά εγκαταλείπουν λόγω των σπουδών, έτσι. Σπουδών, ναι. Ωραία. Έχετε και μικρή κατηγορία, έχετε μικρά τσικό που λέγαν, ναι, παλιά. Ναι, δύο τμήματα βέβαια. Δύο τμήματα, οπότε έχετε και φυτόριο, έτσι. Έτσι, έτσι. Ωραία. Θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με την εκπαίδευση. Είναι εδώ, ναι, νομίζω, να περάσουμε λίγο πίσω. Ας είμαστε εδώ, έτσι, δε... εσείς δεν είστε από εδώ. Θα το μικρόφωνο του κρατάει. Δεν είστε από εδώ. Όχι, όχι. Είχατε όμως διατελέσει εδώ διευθυντή, ναι, στο γυμνάσιο. Όχι. Ονομάζομαι, καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Επιτελείτε αξιόλογο έργο και βοηθάτε πάρα πολύ στις τοπικές κοινωνίες. Ονομάζομαι Κενανίδης Λάζαρος. Είμαι θεολόγος καθηγητής στην ειδικότητα. Ήμουν καθηγητής εδώ στο γυμνάσιο της Αραβισσού από το 1998 έως το 2011 και τώρα, εδώ και μια τριετία, είμαι διευθυντής στο δεύτερο γυμνάσιο Γεννητσών. Ρωτήστε με αν θέλετε κάτι εσείς, αν θέλετε να ξεκινήσω εγώ για την εκπαίδευση. Πέστε μας εδώ, πόσα χρόνια είναι το γυμνάσιο εδώ? Ναι. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όχι, όχι, για το χωριό θέλουμε εδώ, για το χωριό. Πόσα χρόνια είναι το γυμνάσιο εδώ? Λοιπόν, στο 1979 ιδρύθηκε γυμνάσιο εδώ στην Αραβισσό. Επειδή οι ανάγκες ήταν πολύ πιεστικές, τα παιδιά τελείωναν το δημοτικό σχολείο και πήγαιναν με τη συγκοινωνία, με την υποτυπώδη συγκοινωνία τότε, αναγκάζονταν τα παιδιά και πήγαιναν στα Γεννητσά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στην περιοχή. Οι γονείς, τα παιδιά, γενικά ο εκπαιδευτικός κόσμος είχε ζητήσει να δημιουργηθεί και εδώ πέρα γυμνάσιο. Η υλοποίηση του αιτήματος της τοπικής κοινότητας έγινε, επαναλαμβάνω, το 1979. Από τότε λειτουργεί γυμνάσιο στο χωριό. Τότε είχε βέβαια, πολύ μεγάλο μαθητικό πληθυσμό, αλλά στις μέρες μας αυτός ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Δυστυχώς. Είναι αποτέλεσμα της σχετικά με την πρωτοβάθμια εδώ, γνωρίζετε ασφαλώς, τι υπάρχει, εξαθέσιο, τι υπάρχει? Ναι. Όταν ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες από την Καπαδοκία ή από την Ανατολική Θράκη, βασικό μέλημά τους ήταν να δημιουργήσουν σχολείο. Ξεκίνησαν με κάποιο νηπιαγωγείο, αργότερα στο 1928 έγινε το δημοτικό σχολείο και από τότε υφίσταται. Είναι εξαθέσιο σχολείο, είναι αρκετά μεγάλο το δημοτικό σχολείο. Έχουν μετακινηθεί σχολείο από άλλα διπλανά σχολεία που έχουν κλείσει εδώ, παιδιά. Ναι.
Ειδικά για το γυμνάσιο, στο δημοτικό σχολείο δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Δηλαδή τα παιδιά του χωριού έρχονται σε αυτό το σχολείο. Ειδικά για το γυμνάσιο, αυτή τη στιγμή το γυμνάσιο φιλοξενεί παιδιά, φοιτούν παιδιά δηλαδή στο γυμνάσιο, προερχόμενα από τα εξής χωριά. Από την Αραβισσό εννοείται, ναι. Από το Πλαγιάρι, από ένα χωριό, Πλαγιάρι λέγεται, λίγο πιο ναι, πάνω διπλανό είναι, χωριό. Ναι, και από τα Χλωδοχώρη. Έτσι, και τη Λάκη. Ναι, δηλαδή η συγκοινωνία βολεύει για να έρχονται. Είναι εντάξει, είναι ευχαριστημένα τα παιδιά. Εξυπηρετεί την μετακίνηση των παιδιών και λύθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ύπαρξη του γυμνασίου εδώ. Ήταν ένα αναγκαίο έτσι. Μάλιστα, ωραία. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Να σας ρωτήσω κατά πόσο δεμένοι είναι οι καθηγητές, εκπαιδευτικοί δηλαδή, και παιδιά στο χώρο που βρισκόσασταν, στο γυμνάσιο. Ναι. Κοιτάξτε, στα μικρά σχολεία, τα περιφερειακά σχολεία, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εκεί τα παιδιά δημιουργούν και ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών δημιουργεί ένα, θα έλεγα, οικογενειακό κλίμα. Είναι πολύ καλύτερη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών. Γνωρίζουν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά τα ίδια, τους γονείς τους, τα επαγγέλματα των γονέων τους, τις συγγενικές σχέσεις των παιδιών. Μέχρι και κουμπαριές γνωρίζουμε. Αυτό σαν αφορά το ανθρώπινο κομμάτι. Όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό. Όλα τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Υπάρχουν όλες οι ειδικότητες. Πρόβλημα ουσιαστικό δεν υπάρχει. Θα έλεγα το πιο σημαντικό πρόβλημα, θα το σημειώσετε λίγο αυτό, για τα σχολεία της επαρχίας, είναι η έλλειψη παιδιών. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μία παιδεία. Αυτό είναι πανελλαδικό το φαινόμενο, έτσι. Είναι αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης. Θέλω, Χρήστα, να περάσουμε λίγο στους κυρίους που δεν μίλησαν, να μας πούν δύο κουβέντες και να περάσουμε σε όλους μετά. Γεια σας. Θα έρθω εδώ δίπλα σας. Πώς ονομάζεστε? Αλεκόζωγλου Σιμεών. Κύριε Σιμεών, πότε είστε γεννηθείς? Το 30. Μάλιστα. Έχετε γεννηθεί εδώ, στο χωριό? Εδώ. Και εδώ παντρευτήκατε? Εδώ. Πώς είναι η καθημερινότητά σας εδώ στο χωριό? Τώρα είστε συνταξιούχος. Καθημερινότητα, μη ρωτάς για μένα. Έρχεστε συχνά εδώ στο καφενείο, είστε κάθε μέρα? Πάω σε άλλο καφενείο. Πηγαίνετε σε διαφορετικά. Ναι. Έχει πολλά καφενεία το χωριό? Εδώ έξω δεν γνωρίζω πόσα είναι. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πού να περάσουμε? Θα περάσουμε από αυτή την πλευρά τώρα. Όλοι θα πείτε. Για να δούμε ο κύριος που θέλει να πει εκεί κάτι. Τι θέλει να πει? Για κάπου κοντά από το μικρόφωνο. Πρέπει να έρθω εκεί κοντά. Γεια σας. Θα μου πείτε λίγο το όνομά σας. Γιώργος Αστέρος λέγομαι, του Γεωργίου. Είμαι από εδώ την Αραβισσό. Τι θέλετε να ρωτήσετε τώρα εσείς? Με τι ασχολείστε εσείς τώρα? Είμαι, είστε συνταξιούχος. Τι είστε? Συνταξιούχος του ΟΓΑ και κτηνοτρόφος. Μα όταν λέτε κτηνοτρόφος, με τι ασχολείστε? Ζώα, πρόβατα, με πρόβατα. Πρόβατα, έτσι. Είναι αρκετοί στο χωριό με πρόβατα εδώ? Όσοι είμαστε βλάχοι σχεδόν, έχουμε όλη κτηνοτροφία. Μάλιστα. Επομένως εδώ, πόσους βλάχους έχει και πόσα κοπάδια έχει το χωριό? 10 κοπάδια έχει. Τι προβλήματα υπάρχουν σχετικά με τους κτηνοτρόφους σήμερα? Πολλά προβλήματα. Για πέστε μας τα βασικά. Καταρχήν δεν έχουμε εμείς τουλάχιστον εδώ, δεν έχουν βουσκότοπο. Είναι πολλά τα ζώα σε σύνολο, δεν έχουν βουσκότοπο και τα έχουμε μέσα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις? Πρόβλημα σίγουρα έχουμε με τις επιδοτήσεις, γιατί εμείς δεν παίρνουμε εξωτικά. Ο πάικος αυτός σήμερα που είναι ξεροβούνη, δεν παίρνουμε εξωτική. Που είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 35 ευρώ το κεφάλι. Αυτά εμείς τα χάνουμε. Παίρνουμε απλώς 14 ευρώ σαν επιδότηση. Εσείς πόσα κομμάτια έχετε σήμερα στη μονάδα σας? Εγώ έχω 300. 300. Είναι ο γιος σας, είναι κάποιοι? Κανένας. Που... Εγώ ήμουνα με τη γυναίκα μου, τώρα τάζω στο γάμπρο μου με την κόρη μου. Βοηθάνε αυτοί όμως ή στα χαρτιά? Αυτοί είναι μπροστά. Τώρα εγώ κάνω από πίσω τους δύο. Παλιότερα οικονομικά έβγαινε ο κτηνοτρόφος, έτσι δεν είναι? Παλιότερα έβγαινε, αλλά σήμερα. Θυμάμαι οι κτηνοτρόφοι πάντα μέσα στο χωριό. Συγγνώμη. Μέσα στο χωριό θυμάμαι οι κτηνοτρόφοι ήταν καλά οικονομικά. Εντάξει. Σήμερα η κατάσταση ποια είναι? Συγγνώμη να πω κάτι. Λένε και εδώ στο χωριό μεταδίδεται αυτό. Οι κτηνοτρόφοι απλώς κάνουμε δύο δουλειές εμείς. Είμαστε και αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και αυτό φαίνεται ότι έχουμε εισοδήμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όχι κατά τα. Δουλεύουμε πιο πολύ. 6 ώρα πάμε το πρωί, 4 ώρα πάμε τα χαράματα και ερχόμαστε το βράδυ. Πάση περιπτώσει αυτό. Τα δικά σας είναι σταυλισμένα τα ζώα? Σταυλίσια, ναι.
τα βγάζετε έξω και τα λοιπά για βοσκή. Δεν έχουμε βοσκή, σας λέω. Δεν έχει κλείσει το μέρος όλο. Δεν υπάρχει βοσκή. Επομένως είναι η Κώστα. Μάλιστα. Θα συνεχίσω. Θα περάσω στον κύριο που είναι εδώ δίπλα μας. Για να μας πει. Πάνε. Κάτσε, όχι, στο μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, οι βλάχοι ξεκίνησαν από τη Μουσκόπολη που σήμερα είναι στην Αλβανία, μπας περιπτώσει. Το 1740, το 1769. Αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία. Έχω διαβάσει βιβλία και τα ξέρω. Φύγανε, άλλοι φύγανε προς τη Σκόπια πήγανε, άλλοι μέχρι τη Δράμα φτάσανε, το βλάχικο στοιχείο. Έφτασε. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα λιβάδια που είπε κάπου ο κ. Φατζόγλου εκεί. Στα μεγάλα λιβάδια πήγανε το 1860. Μετατάθηκαν εδώ στα λιβάδια του Πάικου που λέμε. Αυτά ήταν από ό,τι ξέρω, από ό,τι άκουγα από τους μεγάλους, 4.000 οικογένειες είχε στα λιβάδια. Από ό,τι έχω ακούσει, ας πούμε. Αυτά είναι. Μισοί φύγανε προς τα κάτω, προς το νότο. Πιάσανε Πελοπόννησο, οι άλλοι πιάσανε τη Ρωσία. Εδώ, με τους στρατιώτες και τους καποδόκες, η συνεργασία σας ήταν καλή. Καλή, από ό,τι... Κάνατε γάμους μεταξύ σας. Κάνατε γάμους μεταξύ σας. Μόνο γάμο, εγώ έχω καραμαλή. Οι βλάχοι κρατήσαν μια ουδετερότητα. Μια ουδετερότητα και καλά κάνανε που δεν ανεμιχτήκανε. Πώς είναι το όνομά σας, θα μας πει. Λέντζος Φώτιος. Ναι. Γεννήθηκα το... Εσείς συνταξιούχος είστε, κύριε Λέντζο. Δεν ανεμιχτήκανε. Είστε, κύριε Λέντζο. Η ζωή των βλάχων ήταν δύσκολη τα χρόνια και πολύ δύσκολη. Είμαστε από νέκαρη. Τώρα πότε είμαστε εδώ. Παραπονιέστε. Εκτός μικροφόνου, μην μιλάτε, δεν ακούγεται. Δηλαδή ότι δεν υπήρχε συνεργασία. Δηλαδή οι ράτσες οι οποίες υπάρχουν και υπήρχαν στο χωριό δεν συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους. Όσο και να είναι. Υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας παλιά. Ήταν δυσκολίες. Γίνανε όμως γάμοι. Εσείς τι ράτσα είστε, μας είπατε. Γιατί. Βλάχος. Βλαχόφων. Βλαχόφων, δίγλωσσος. Τι, είστε σήμερα συνταξιούχος. Συνταξιούχος είμαι. Κτηνοτρόφος ήσταν παλιά. Κτηνοτρόφος είμαι ανέκαθεν. Σήμερα ποιος είναι, συνεχίζετε εσείς, συνεχίζουν τα παιδιά. Συνεχίζω εγώ και συνεχίζει και ο γιος μου. Ο γιος. Γιώργο Κτηνοτρόφος. Τι μονάδα έχετε σήμερα, τι, πόσα ζώα. Πρόβατα, έχω 300-400 πρόβατα. Η οικονομική κατάσταση βγαίνει. Το παιδί είναι ευχαριστημένο. Άμα δουλέψει πολύ βγαίνει μόνος. Επιδοτήσεις που έλεγε ο συνάδελφος. Επιδοτήσεις, κοίτα, του είπε και το παιδί από εδώ, δεν παίρνουμε εξωτική. Αυτό είναι το παράπονο μας. Τα άλλα έχουμε τις επιδοτήσεις αυτές κανονικά που με δίνουν. Να συνεχίσουμε για να δώσουμε έτσι το λόγο και σε άλλους κυρίως. Πώς είναι το όνομά σας? Ουραϊλίδης Ραφαήλ, λέγουμε του Χαναλάμους. Πρωτίστως θα πω για την ομάδα που είχαμε, πολύ καλή ομάδα. Από μικρά παιδιά όταν ξεκινήσαμε εμείς, από 8 χρόνια που... Εσείς παίζατε ποδόσφαιρο παλιά? Έπαιζα πολύ. Τι θέση έπαιζε? Έπαιξε τερματοφύλακας, έπαιξε εξωδεξιά, center back, παντού έχω παίξει. Είχαν έρθει κάτι παιδιά δικά μας. Ναι, αλλά οι καλοί ποδοσφαιριστές είναι σε μία θέση. Σε είχαν να παίξεις παντού, σε είχαν για μπαλαντέρ. Όχι μπαλαντέρ. Ήμασταν όπου είχαμε κενό, εκεί με βάζανε. Όπου είχε ανάγκες. Ήρθανε κάτι παιδιά από το ορφανοτροφείο του Αριστοτέλη. Εκείνοι εδώ ιδρύσαμε ομάδα και κάναμε μια ομάδα. Εσείς έχετε χειρονή. Σχέση με το ορφανοτροφείο? Εγώ όχι. 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 Αλλά κι εγώ ορφάνεψα και δεν πήγα στο ορφανοτροφείο. Εδώ ήρθαν τα παιδιά αυτά. Κάναμε καλή ομάδα. Ωραία. Με 5 εσείς τύπα... τώρα είστε συνταξιούχος τώρα. Συνταξιούχος του ΟΓΑ. Μάλιστα. Είστε ευχαριστημένος από τη σύνταξη? Όχι. 360 ευρώ. Τι να πάει, τι να αυτό. Και είμαι και χειρισμένος. Εγώ έχω πάρει σύνταξη από το 67. Από το 67 είστε συνταξιούχος γιατί είστε χειρισμένος. Ναι, αναπηρικό. Αυτή τη στιγμή τι είναι το πρόβλημα, η μικρή σύνταξη ή τα πολλά έξοδα? Και η μικρή σύνταξη αλλά και τα πολλά έξοδα. Ο μήνας βγαίνει. Ή παρουσία. Πού να βγει, πού να βγει. Όταν λέτε τα πολλά έξοδα, κυρίως ποια είναι αυτά τα έξοδα, τι είναι? Τα φάρμακα, η ΔΕΗ, τι? Φάρμακα παίρνω. Εγώ και η κυρά μου. Με σχετικά με τα φάρμακα τα τελευταία χρόνια υπήρξε αύξηση στο τιμολόγιο, στα χρήματα που δίνετε. Φυσικά. Πόσο μπορείτε να μας πείτε, πλήρωνα τόσο, τώρα δίνω τόσο. Ενώ ήταν το 25% πληρώναμε, τώρα δεν ξέρω πόσο πληρώνουμε, γιατί πηγαίνουμε εκεί πέρα, μας λέει τόσα και δεν ξέρουμε αν είναι 25% ή 30%. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσω και σε άλλους κυρίους. Θα έρθω εδώ σε εσάς. Πώς είναι το όνομά σας? Γιώσης Δημήτριος. Το πότε είστε γεννηθείς εσείς? 35. Γεννηθήκατε εδώ στο χωριό? Στα μεγάλα λιβάδια. Και πότε ήρθατε εδώ? Είμαι από την Ήπειρο. Μάλιστα. Πότε ήρθατε στο χωριό?
εδώ στο χωριό την Αραβισσό. Ήταν από ανέκαθε οι παππούδες μας, κτηνοτρόφοι και ασκούμισκανε το χειμώνα εδώ. Το καλοκαίρι πηγαίνανε στα Μεγάλα Λιβάδια. Εκεί γινόταν η συγκέντρωση. Θέλω να σας ρωτήσω, με τι καλλιέργεια ασχοληθήκατε εδώ στο χωριό, και εσείς είστε κτηνοτρόφος? Και εγώ κτηνοτρόφος, μια ζωή. Δηλαδή όλοι οι βλάχοι ήταν κτηνοτρόφοι, όλοι? Σχεδόν, όχι, αλλά οι περισσότεροι βλάχοι ήταν κτηνοτρόφοι. Ήσταν ευχαριστημένος, περνούσατε καλά, ζήσατε καλά? Υπάρχει τη ζωή, δεν ζήσαμε καλά, αλλά δουλεύαμε πολύ και αποκτήσαμε. Σήμερα έχετε μονάδα, εσείς ή κάποιο παιδί σας και τα λοιπά? Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ναι. Ο γιος μου είναι, τον έχω σπουδάξει, καθηγητής είναι. Πού υπηρετεί? Εδώ στην Αξώ. Έχει πολλά παιδιά που έχουν σπουδάσει εδώ και έχουν φύγει από το χωριό? Υπάρχουν, πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ, θα περάσω εδώ στον κύριο. Πώς είναι το όνομά σας? Κιος Στέργιος. Κύριε Στέργιο, είστε συνταξιούχος? Συνταξιούχος το γάμι, για αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, έρχεσαι συχνά στο καφενείο? Κάθε μέρα, πρωί, βράδυ, εδώ έρχομαι. Είναι συνήθειά σας? Έτσι λίγο η κυρά γκρινιάζει στο σπίτι? Σαν κυρά, θα γκρινιάζει, άμα λείψει που λείπει και εδώ, θα γκρινιάζει, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ. Πάντα γενέκες λίγο γκρινιάζουν. Περάστε καλά στη ζωή σας. Καλά περάσαμε. Τώρα έτσι λίγο στα γεράματα που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα από οικονομικούς κυρίους λόγους, πώς είναι η κατάσταση? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι εγώ. Σας χαίρομαι. Είμαι με την κόρη. Να είστε πάντα καλά. Είμαι με την κόρη μου, έχω γαμπρό, έχω τα εγγόνια με δύο εγγόνια και περνάω πάρα πολύ καλά. Σας εύχομαι. Στο καφενείο πόσες ώρες είστε? Εδώ πόσες ώρες έρχεται στο καφενείο? Πρωί και βράδυ. Έρχομαι λοιπόν το πρωί κατά η ώρα 8 μέχρι 12 και μισή. Συνήθως τι κάνετε εδώ, πίνετε το καφεδάκι σας, έχει κάνα ουζάκι, κάνα τσιπουράκι, χαρτάκι, τι κάνετε? Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Μόνο καφεδάκι? Το καφεδάκι αυτό. Χαρτάκι. Χαρτάκι όχι, δεν παίζω. Δεν μου λες, έρχεται καμιά φορά η γυναίκα να χτυπήσει την πόρτα και να πει έλα έξω, σε χρειάζομαι? Δεν ποτέ. Για κανέναν εδώ, ποτέ? Υπάρχει κάποιος που έρχεται η γυναίκα ενδεχομένως να τον ψάξει εδώ στο καφενείο, στο χώρο? Μόνο αν προκύψει κάτι. Να περάσουμε εδώ στο κύριο. Γεια σας, λίγο το όνομά σας. Κόντος Θεόδωρος. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε κάτι για το χωριό, για την καθημερινή σας συνήθεια ενδεχομένως εδώ στο καφενείο? Είστε όλοι μια παρέα, βλέπω. Σε αυτό το καφενείο σχεδόν είμαστε περίπου ίδιοι άνθρωποι κάθε μέρα. Όταν είναι ο καλός χώρος πηγαίνουμε. Τα νέα του χωριού πού συζητιούνται, εδώ στο χώρο? Εδώ. Επομένως τα μαθαίνετε όλα, είναι μια εφημερίδα ο χώρος αυτός. Έτσι είναι. Εσείς τι κάνετε εδώ συνήθως, καφεδάκι, χαρτάκι, τι, έχετε καμιά παρέα που χτυπιέστε στο μπρουλότ, στην πυρίμπα, σε τι? Μέχρι πέρσι παίζαμε. Δύο καρέ με τον κύριο. Ναι. Παίζετε τι, έχετε μια τετράδα συγκεκριμένη? Ναι, είχαμε. Και τι παίζετε, μπρουλότ? Είχαμε παίζει μπρουλότ, αλλά. Ποιοι είναι πιο καλοί παίκτες στο μπρουλότ εδώ μέσα, ποιοι θεωρούνται? Έχει κανένα που είναι πιο αετός? Ή ανάλογα το χαρτί. Έχουν φύγει. Ο κύριος εδώ είναι σίγουρα από τους καλούς. Από τους καλούς. Γιατί είναι καλός, τι, θυμάται χαρτιά? Εμείς χαλάσαμε γιατί ένα συγχωρέθηκε ένας έλαβε. Έτσι τώρα σταματήσαμε να παίζουμε. Μάλιστα. Μέχρι τώρα παίζαμε. Ωραία, θα περάσω λίγο στο κύριο. Πες μου, θα ήθελες να ρωτήσουμε κάτι ακόμη, κόσμο? Καθημερινά έρχεστε εδώ λοιπόν, παίζετε λίγο χαρτάκι και τα λοιπά. Τώρα το καρέλετ έχει χαλάσει, έτσι? Δεν ασχολείστε με άλλα παιχνίδια εδώ? Πυρίμπα, ξέρω κι εγώ. Άλλοι ναι, εμείς. Και σε τι παίζατε συνήθως, σε καφέ, θα κεράσεις καφέ, τον άλλο, ποιος χάσει? Όχι, εμείς πήραμε το καφεδάκι μας και παίζαμε πρώτα, περάσαμε την ώρα μας. Έτσι, για κάποια στιγμή είχαν πει θα βάλουν και φόρο στα χαρτιά και τα λοιπά. Το αντιμετωπίσατε αυτό? Εμείς δεν μας απασχόλησε αυτό. Σχετικά έτσι με το τσιγάρο που είπανε σε κλειστούς χώρους. Εδώ το εφαρμόσαμε, εδώ δεν καπνίζονται. Δεν καπνίζονται. Το είδα αυτό, δηλαδή και άλλη φορά που ήρθα είδα ότι το εφαρμόζεται. Δεν καπνίζονται. Γιατί το εφαρμόζεται? Γιατί είστε μη καπνιστές ή σέβεστε ο ένας τον άλλο? Είναι πολύ ενοχλητικό. Εγώ είναι φορές που πάω σε άλλο καφενείο που καπνίζονται ή και που πάνε οι νέοι και βγαίνω κάθε τόσο έξω, δεν μπορώ. Λένε όμως ότι άμα ξέρει ένα μαγαζί που απαγορεύεται το τσιγάρο και εφαρμόζει τον νόμο, ότι χάνει πολύ από την πελατεία του.
Όχι, δεν χάνει πολύ από την φυλακή. Εδώ και 2-3 που είναι που καπνίζουν, οι άνθρωποι είναι ευγενείς και βγαίνουν έξω. Βγαίνουν έξω, καπνίζουν και ξανάρχονται μέσα. Επομένως, αυτό να το κάνανε σε όλα τα καφενεία. Επομένως, αντιλαμβάνομαι ότι έτσι είστε μια καλή παρέα που έχετε δεθεί μεταξύ σας, σέβεστε το ένα τον άλλον και πόσο περισσότερο και το χώρο που βρίσκεστε. Θέλω να περάσω όμως λίγο στο κύριο. Όχι, θέλω λίγο να περάσουμε εδώ στο φίλο, ο οποίος είναι παλιός πρόεδρος συνεταιρισμού. Ποιος άλλος έχει ασχοληθεί με τα συνεταιριστικά εδώ? Λέγομαι Δελιχατζής Απόστολος και είμαι ραβισιώτης γεννηματρέμα και γεωργός. Όταν λέτε γεωργός, με τι παραγωγές? Τι καλλιεργείτε, τι καλλιεργούσατε? Από δέντρα, βαμβάκια, καλαμπόκια, τριφύλια, τέφτλα, καπνά, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Πείτε μας λίγο για τις παραγωγές, πώς ήταν παλιά, πώς είναι τώρα, τι παραγωγές είχε το χωριό παλιά, τι έχει τώρα. Είχε τα καπνά, θυμάμαι εδώ η Αραβισσός. Τώρα πάντα καπνά. Το ξεκίνημα της Αραβισσού για τις καλλιέργειες, τα πρώτα ήταν τα βαμβάκια. Μέχρι το 62-63 ήταν τα βαμβάκια. Μετά από το 63 μας ήρθε ο καπνός, ο λεγόμενος Μπέρλι, ο οποίος επικράτησε για αρκετά χρόνια και έδωσε κίνηση στο χωριό αρκετή καλύτερα από ό,τι ήμασταν. Λοιπόν, αυτά μας τα κόψανε. Είδε, εγώ τώρα έχω τραβηχτεί στην άκρη, δεν γνωρίζω τις άλλες καλλιέργειες που κάνουν σήμερα, διότι είμαι συνταξιούχος, σταμάτησα. Τα δικά σας τα χωράφια πού έχουν περάσει? Στα παιδιά μου. Έχετε δώσει πυρήκα στα παιδιά σας? Έχουν δύο παλικάρια, περάσει σε εκείνες. Είναι αγρότες και ίδιο σήμερα. Είναι τους... ευχαριστημένοι από αυτό. Η ατυχία τους είναι για έναν αγρότης. Πόσο γιατί τύχει... το λέτε αυτό? Πώς τύχει ο αγρότης για να έχουν και αυτή την... Ναι, γενικά όλος ο κόσμος όμως σήμερα είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Υπάρχει ο εργάτης ο οποίος έχασε τη δουλειά του. Δεν αμφιβάλλω. Εμείς ήμασταν γέννημα θρέμα να είμαστε πάντοτε στη μοίρα αυτή την οποία υπάρχουν σήμερα όλος ο κόσμος. Συνήθως οι παραγωγές μείουν απλήρωτες, μήπως έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εδώ? Παραγωγές απλήρωτες, παραδείγμα άλλο στα ροδάκινα του, ενώ τα έχει ξοδέψει τα λεπτά ίσως και το 80% της αξίας και τα λεπτά τα παίρνει μετά από ένα χρόνο, τον οποίο τον τρώνε και οι τόκοι στη διάρκεια αυτή της πληρωμής του. Ώσπου να πληρωθεί, τα έχουν φάει τα λεπτά οι τόκοι της τραπέζης. Επομένως δεν πληρώνεστε καλά και ταυτόχρονα υπάρχει καθυστέρηση. Εγώ έκανα πρόεδρο συνεταιρισμού γύρω στα 15 χρόνια. Διακίνησα και ροδάκινα μέσω συνεταιρισμού. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Κατεβήκαμε πάρα πολλές φορές στην Αθήνα για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε τα χρήματα τα οποία ερχόντουσαν οι γιορτές και ακόμη η παραγωγή μου δεν είχαν πληρωθεί. Ισχύει αυτό που λένε κάθε πέρσι και καλύτερα? Οπωσδήποτε ναι. Οπωσδήποτε ναι. Πείτε μας λίγο το εξής. Ναι. Σχετικά με τους συνεταιρισμούς. Έτσι, υπήρχαν παλιά σε κάθε χωριό και ένας συνεταιρισμός. Έκανε μια προσπάθεια η πολιτεία να κάνει τις ομάδες να γίνουν πιο μεγάλοι συνεταιρισμοί, υποτίθεται για να μπορέσει να υπάρχει καλύτερη διακίνηση του προϊόντος και καλύτερη διαπραγμάτευση πάνω στην τιμή του προϊόντος. Έτσι, αυτό το πέτυχε η πολιτεία ή πάλι έχουμε διασπασμένο το συνεταιριστικό κίνημα? Δεν το πέτυχε και καθόλου, όπως δεν πέτυχε και αυτό που ένωσε τους δημάρχους και τους έκανε. Χάλασε τις κοινότητες, χάλασε τους δήμους που ήταν σε λιγότερα χωριά και τους έκανε τώρα έναν και το οποίο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται καθόλου. Έτσι, για την πλευρά μου εξηγώ το πράγμα αυτό, το ίδιο και γίνανε και συνεταιρισμοί. Όταν είχαμε το συνεταιρισμό εδώ πέρα, κινούσαμε τα προϊόντα μας, ήξεραν οι άνθρωποι πότε θα πληρωθούν, τους ενημερώναμε πώς έχει κατάσταση κτλ. Σήμερα έχουν γίνει ένα σωρό πλάστιγγες και παίρνουν ροδάκινα, όλοι είναι μεσίτες. Ναι, αλλά η παραγωγή εκεί πάνε τα προϊόντα τους, να τα λέμε όλα, έτσι. Τα πάνε. Γιατί πάνε εκεί, πληρώνονται κας? Όχι, τίποτα. Η τιμή είναι... Υπάρχει δέσμευση ενδεχομένως. Σε τι πράγμα? Στους κατοίκους ενός χωριού, ναι, με το να δίνουν τα προϊόντα τους στο συνεταιρισμό τον οποίο βρίσκεται στο χωριό. Μία δέσμευση όπως έχει γίνει. Όχι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν κάποιος κάτοικος του χωριού παράλληλα, εφόσον δίνει τα προϊόντα του στο συνεταιρισμό, τα εμπορεύεται και μόνος του. Έτσι τα πουλάει. Υπάρχει κάποια δίωξη από το συνεταιρισμό μετέπειτα? Επειδή το έχω ακούσει, εάν κάποιος δίνει τα προϊόντα στο συνεταιρισμό και ταυτόχρονα ένα μέρος από αυτά τα πουλάει και μόνος του ή τα δίνει και αλλού, σε κάποιον ιδιώτη, σε κάποιον έμπορο. Καμία δέσμευση. Καμία δέσμευση. Ευχής έργου να μπορέσει ο παραγωγός να δώσει τα προϊόντα τα οποία έχει. Αυτή ήταν η προσπάθειά μας. Να μπορέσουμε να τα πουλήσουμε. Αν ερχόταν εδώ ο Υπουργός Γεωργίας, και σας έλεγε τι θέλετε από μένα, τι μπορώ να κάνω για σας, τι θα του λέγατε για τον αγροτικό κόσμο? Τι θα του λέγαμε? Του λέγαμε αυτά που σας είπα και προηγουμένως. Ότι να παραδίνουμε την παραγωγή μας, να πληρωνόμαστε. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα. Εδώ όλοι φροντίζουν πώς θα το διασπάσουμε. Το διασπάσουμε.
Άρα και φταίτε κι εσείς, έτσι, αυτό λέω. Όχι, έβαλε χέρι πολιτεία. Έβαλε χέρι πολιτεία που τους συνεταιρισμούς τους κατήργησε την επιθεώρηση που ήταν άμεση από κρατικής πλευράς και επιθεωρούσαν και τους συνεταιρισμούς. Τώρα έχει γίνει ξεκάρφωτο, δεν υπάρχει τίποτε. Ωστόσο, υπήρχαν καλά χρόνια για το συνεταιρισμό του χωριού εδώ. Περάσανε πάρα πολύ καλά. Ποια δεκαετία ήταν αυτή, έτσι λίγο να προσδιορίσουμε? Να σου πω, από το 1975 που ξεκινήσαμε το συνεταιρισμό με την αγροτική πίστη, διότι υπήρξαν συνεταιρισμοί δύο, χωρίς να υπάρχει αγροτική πίστη. Όταν ξεκίνησε ο συνεταιρισμός από το 1985, από το 1975 μέχρι το 1985. Δηλαδή μια δεκαετία έτσι. Και παραπάνω. Ο κόσμος δηλαδή είχε χρήματα, μπορούσε να κινηθεί. Χρήματα είχε και ο συνεταιρισμός του συγκοιόταν για αυτά τα οποία θα παραδίνανε. Πηγαίναμε, κάναμε διαπραγματεύσεις πόσο θα δώσουμε. Ξέρανε τα προϊόντα που θα παραδίνουν και θα τα πληρωθούν τόσο. Τώρα παραδίνουν και δεν ξέρουν αν πληρωθούν. Το γεγονός ότι η ΑΤΕ έγινε από κρατική τράπεζα ιδιωτική είχε κάποια επίπτωση για εσάς? Είναι το ίδιο πράγμα? Πάρα πολύ μεγάλη, όχι. Άσε που σταμάτησε να έχει την ιδιότητα της ΑΤΕ με το όνομα του είχε, αλλά δεν είχε την πολιτική που είχε. Την πολιτική, έτσι, που είχε. Που ήταν κοντά στον αγρότη, βοήθησε ήταν πολύ για δάνεια. Ναι. Καθώς σταμάτησε, σταμάτησε η πολιτική εκείνη, απογοήτευαν 12% το επιτόκιο των αγροτών, επιδημητωμένο και στα λοιπάσματα και στο χρήμα, το πήγε 35%. Μάλιστα. Το εισόδημα δεν είναι του αγρότη. Δεν μου λέτε να ρωτήσω 35. Κάτι άλλο. Και το ρωτάω σε όλους. Ναι. Παλιά υπήρχαν τα πράσινα, τα μπλε, ξέρω και εγώ, τα διάφορα καφενεία. Σήμερα αυτό υπάρχει. Στο μικρόφωνο θα μιλάτε, όχι. Ναι, σήμερα δεν υπάρχει αυτό, όχι. Γιατί σταμάτησε αυτό, τι συνέβη? Νομίζω ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Και γι' αυτό. Τώρα με τις εκλογές έρχονται βουλευτές εδώ, υποψήφοι και τα λοιπά, περνάνε? Όχι. Όχι, αλλά και δεν έχει και ο κόσμος διάθεση να τους ακούσει. Δεν έχει διάθεση να τους ακούσει. Ναι, αλλά πρέπει να επιλέξουμε. Εκλογές είναι, πρέπει να ψηφίσουμε κάτι. Θα επιλέξει ο κόσμος. Πώς θα γίνει η επιλογή? Αλλά παλιά μπορώ να πω ότι ήταν και ενθουσιασμένος όταν ερχόταν. Τώρα είναι αδιάφορος. Τα προβλήματα των αγροτών είναι το κόστος, πολύ μεγάλο το κόστος. Το πετρέλαιο είναι απαγορευτικό. Κάποτε ρίχναμε λιπάσματα άνετα στα χωράφια μας. Τώρα είναι γεωργοί που δεν μπορούν να ρίξουν καθόλου λίπασμα στο χωράφι. Με αποτέλεσμα να μην κάνουν παραγωγή. Είπε ο πρόεδρος προηγουμένως του συνεταιρισμού ότι αργούν να μας πληρώσουν. Είναι φορές που δεν μας πληρώνουν καθόλου. Είναι άνθρωποι που έχουν δώσει προϊόντα εδώ και 2 χρόνια και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Πάντως μέσα από συνεταιρισμό είναι πιο σίγουρο ότι θα πληρωθείς. Είναι πιο σίγουρο, αλλά δυστυχώς και οι συνεταιρισμοί δεν είναι αυτοί που θα θέλαμε. Δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε, εσείς εκλέγετε τη διοίκηση. Εμείς ψηφίζουμε, εντάξει. Μην ρίχνετε τα βάρη πάντα στους άλλους. Όχι, δεν τα ρίχνουμε, μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνη. Σημασία ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι. Εσείς πάντα ψηφίζετε το συγγενή, δεν ψηφίζετε τον καλό, για να είμαστε δίκαιοι. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι οι συνδυασμοί. Μάλιστα. Κάτσε. Τι θέλετε να πείτε γι' αυτό? Θέλω να πω γι' αυτό το οποίο ρωτήσατε. Λίγο συγγνώμη, λίγο. Φταίμε εμείς. Όταν γίνουν 10 μέρη να κάνουν παραλαβή ροδακίνων, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ο συνεταιρισμός με ένα εργοστάσιο και να το δεσμεύσει. Ωραία, ωραία. Γι' αυτό. Θέλω λίγο και τον κύριο Αυγερινό λίγο να ρωτήσω. Θα ήθελα να περάσουμε όμως κλείνοντας λίγο στον κύριο Αυγερινό. Εσείς ασχοληθήκατε με την κτηνοτροφία, έτσι? Και ασχολούμαι ακόμη. Δεν είστε συνταξιούχος τώρα? Είστε συνταξιούχος. Αλλά έχουν τα παιδιά. Κάθε μέρα στις 5 η ώρα εγώ πάω στην επιχείρηση. Για πέστε μας 2 λόγια την κτηνοτροφία σήμερα. Τι μονάδα έχετε? Εμείς έχουμε αγελαδοτροφική μονάδα. Ναι. Ήμουν επί σειρά ετών πρόεδρος στην Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ελλάδος. Εγώ θα σας μιλήσω για αυτό το επάγγελμα που πάει να χαθεί. Παρόλο που η Ελλάδα έχει τεράστιες ελλείψεις, εισάγουμε προϊόντα γαλακτοκομικά, και όμως η πολιτεία δεν φρόντισε να το αναδείξει σε τέτοιο βαθμό που να καλύψουμε τουλάχιστον τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Θα σας πω τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Μόνο από στατιστικές που είχα όταν ήμουν πρόεδρος, τα εισαγόμενα ζωοκομικά προϊόντα που έρχονταν στην Ελλάδα, κρέας, γάλα σκόνη κτλ., ξεπερνούσαν κατά πολύ τα κάψιμα που κάνουμε εισαγωγή στη χώρα μας, κατά 220 εκατομμύρια τότε σε ελληνικές δραχμές. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, μπορείτε να μας πείτε, για να βοηθήσει το επάγγελμα? Σήμερα αυτή την ώρα μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι η πολιτεία κάνει το αντίθετο για την ύπαρξη της αγελαδοτροφίας.
κάθε φορά τα χρόνια τα προηγούμενα έβγαινε η εκάστοτε κυβέρνηση κατά εξάμεινο που έπαιρνε, όποια χώρα έπαιρνε την Προεδρία, πηγαίναν και ζητούσαν να πάρουν αύξηση ποσόστοσης. Γιατί η χώρα μου, όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μπήκε χωρίς. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Μπήκε χωρίς προγραμματισμό. Μετέπειτα παίρνανε 100.000 τόνους ποσόστοση για να αυξήσουν την αγελαδοτροφία και οι ποσοστώσεις βοήθησαν την κτηνοτροφία, οι ποσοστώσεις βοηθούσαν. Γιατί πιο μπροστά, χωρίς να ελέγξουν, χωρίς να ενημερώσουν τον κτηνοτρόφο, τις ποσοστώσεις δώσαν στις βιομηχανίες. Οι βιομηχανίες δεν ενημερώσαν τον κτηνοτρόφο και τιμωρούσαν τον εκάστοτε κτηνοτρόφο για κάθε κιλό γάλα που έβγαζε παραπάνω από την ποσόστοση που είχε. Θέλω να σας πω ότι μην πειράζεστε, γιατί η αγελαδοτροφία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καλύψει ούτε το 40% της ποσόστοσης, της αγελαδογενής ποσόστοσης που έχουμε για το γάλα. Η καταστροφή γίνεται σιγά σιγά, αλλά με μεθοδικότητα μεγάλη. Σκεφτείτε ότι εδώ στα χωριά, στην περιοχή μας, εκτρέφονταν κάθε χρόνο γύρω στις 10.000 μοσχάρια και είχαμε παραγωγή μοσχαρίσιο κρέας. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλοι. Υπάρχω ένας εγώ στην Αραβισσό, ένας υπάρχει στα Χλαδοχώρια, να αρχίσουμε από τα Άθυρα που αρχίζει ο νομός μας. Και από εδώ θα φύγουμε να πάμε έναν στο Άνιδρο και μετά πρέπει να πάμε στην Αλμοπία. Έχουμε χαθεί και θα χαθεί και λυπάμαι πάρα πολύ για τα μέτρα τα αυτά που παίρνουν κατά καιρό οποιασδήποτε κυβερνήσεις. Μάλιστα, ωραία. Ποιοι δεν μίλησαν για αυτό. Θα πρέπει να περάσουμε λίγο στην ιδιοκτήτρια. Ναι, θα περάσουμε λίγο, θα κλείσουμε την ιδιοκτήτρια. Πώς λέγεστε μόνο, πέστε μας. Καλά, δεν έχω σχέση με το χωριό. Τι είστε εδώ, είστε γαμπρός, τι. Όχι, είμαι επισκέπτης απλώς. Έρχεστε συχνά, έχετε φίλους εδώ. Ναι, βεβαίως, έχω ωραία. Φίλους. Ο κύριος, από πού είστε, θα μας πείτε μισό λεπτό. Από Θεσσαλονίκη, ναι. Μένουμε, ήρθα μαζί με τον φίλο μου τον Κώστα επίσκεψη στον Χρήστο τον Κελβατζόγλου και στον φίλο μου τον Ιάκο. Έρχεστε συχνά εδώ. Φίλοι μου είναι και βέβαια έρχομαστε. Είστε Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός συνάδελφος είμαι και εγώ, στην ΕΡΤΡΙΑ ήμουν, ναι. Δημοσιογράφος χρόνια. Μαζί με τον Μπατζανάκη μου, τον Ασλανή τον Νίκο. Τον Νίκο, μπράβο. Τον Μπατζανάκη είμαστε. Μπατζανάκη, ωραία. Έγινε. Οπότε άμα ξανανοίξει η ΕΡΤ, ναι, ναι. Θα δείτε τους παλιούς συναδέλφους σας. Εσείς είστε ο. Ο Μπογιατζόγλου Ιάκωβος από Αραβισσό. Μάλιστα. Έχετε φίλους που έρχονται σας βλέπουνε. Αραβισσό Τσιμικό. Έχουν, ναι. Όπως είναι οι φίλοι και ο φίλος ο Κώστας και ο πάλι ο φίλος ο Κώστας. Με τι ασχολείστε εσείς. Αγρότης. Αγρότης. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος. Η σύνταξη εντάξει είναι. Παίρνω καλή σύνταξη. Παίρνω 330. Μάλιστα. Έχετε όμως απόθεμα από τις επιδοτήσεις που πήρατε. Πολλά, πάρα πολλά. Και μετά τώρα τα φάρμακα δεν κοστίζουν, είναι δωρεάν. Όλα είναι τζάμπα. Τζάμπα. Ωραία. Να κλείσουμε όμως λίγο, Χρύσα, λίγο με τη διοκτήτρια. Να μάθουμε δηλαδή, να πάρουμε τελικά στον επίλογό μας έτσι μια γενικότερη περιγραφή. Μια γενικότερη περιγραφή το πώς πάνε οι δουλειές εδώ, τι γίνεται. Θα φαίνεστε στην καμέρα, θέλετε καθίστε εδώ. Δώσε το μικρόφωνο, Χρύσα. Με το αριστερό καλύτερα, Χρύσα. Ναι. Πείτε μας λιγάκι, το καφενείο πότε το ανοίξατε. Έλα, ναι, έλα. Ανέβα πάνω. Το 1989. Μάλιστα. Λειτουργεί από τότε με μία παύση 3 ετών. Λειτουργεί συνεχόμενα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Τη δουλεύουμε οικογενειακά. Τώρα μεγαλώσαν και τα παιδιά, βοηθάει και ο γιος και η κόρη. Η κίνηση πώς πάει. Η κίνηση τώρα όπως όλοι φυσικά είναι υποτονική, είναι χαμηλωμένη. Παίρνει τηλέφωνο καμιά γυναίκα να λέει είναι ο άντρας μου εκεί, πες το γρήγορα να έρθει. Αυτό συμβαίνει μόνο σε έκτακτη περίπτωση αν πάει κάποιος επισκέπτης στο σπίτι και τον χρειαστεί και δεν έχει κινητό. Εντάξει, τώρα υπάρχουν τα κινητά. Είναι ανθρώπινα και είναι πολύ λιγοστές, μεμονωμένες περιπτώσεις αυτές. Μάλιστα. Οπότε, τα νέα τα μαθαίνουμε εδώ. Όλα. Όλα. Δεν ξεβαίνει τίποτα για το. Τι σας έχει κάνει εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Εκείνο που είναι αξιοσήμαντο και όντως μας κάνει εντύπωση είναι ότι έχουμε δεθεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Θεωρείται ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια. Και ακούμε τα προβλήματά τους, τους βλέπουμε, συζητάμε μαζί τους. Πολλοί από αυτούς λένε και τα δικά τους προβλήματα σε εμάς, εμείς εκείνους, σχολιάζουμε γενικότητες. Είναι πολύ ωραία, εντάξει. Γενικότερα είστε δεμένοι εδώ στον χώρο. Αφιστή κοινωνία, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, γνωρίζουμε τα προβλήματα και δεν είμαστε έτσι. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που σέβονται τόσο πολύ το χώρο σας. Πάρα πολύ. Εννοεί θαμώνες. Αυτό γίνεται. Άκουσα ότι
κάποιος αν θέλει να καπνίσει βγαίνει έξω. Αυτό γίνεται γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μη καπνιστές. Οι πελάτες είναι μη καπνιστές. Ωστόσο και αυτοί οι οποίοι καπνίζουν σέβονται τους υπόλοιπους. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει τώρα 30 άτομα να μην καπνίζει κανείς και να μπει ένας στη μέση του μαγαζιού και να καπνίζει. Κυρίως εδώ τι, το καφεδάκι τους, τα χαρτάκια τους, το ουζάκι τους, αυτά είναι. Έχουμε και ουζάκι και, και μια μπυρίτσα το καλοκαίρι, ένα δροσιστικό, ένα παγωτό. Παλαιότερα ήταν βέβαια πιο σταθερό το ότι θα πάρουν και δεύτερο ποτό μετά τον καφέ. Τώρα η κρίση μάλλον δεν το επιτρέπει. Μάλλον μας το περιόρισε. Οπότε η κρίση φαίνεται μένουμε καθαρά. Μόνο στο καφεδάκι, ωραία. Ένα τσαγάκι. Να σας ευχαριστώ. Δεν έρχεται καθόλου στο καφενείο. Ναι, γιατί ο γιος μου είναι αρκετά νεαρός και έρχεται η παρέα του η οποία ανανέωσε κιόλας το μαγαζί. Ειδικά τις λίγο πιο αργές ώρες. Πάντως δεν κάνετε μία μέρα το μήνα για τις γυναίκες, ας πούμε. Να είναι το καφενείο. Δεν το κάνατε. Το κάνει. Πρέπει να το κάνετε κι αυτό. Λοιπόν. Θα το δω, θα το δω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Και εμείς, και εμείς. Χρήστα, πάρ' το μικρόφωνο σου. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που ήταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τους θαμώνες του καφενείου, έτσι που μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το χωριό. Να ευχηθούμε βέβαια να υπάρχει πάνω απ' όλα υγεία και όλα να πηγαίνουμε το καλό. Πάτερ, ευχαριστούμε και εσάς ιδιαίτερως που ήσασταν σήμερα εδώ και όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καφενείου μια γωνιά με καρτερούν οι φίλοι. Έχουν στρωμένο το καρέ, φουλ και κομπλέ.